κάτι παραπάνω να σας πω. Σας είπα τόσα πράγματα πριν από τις διαφημίσεις για το σημερινό μου καλεσμένο που, για να πω την αλήθεια, τώρα τα τελευταία 3 λεπτά του διαλύματος του πεντάλεπτου μιλήσαμε και πραγματικά έτσι, είπαμε 2 κουβέντες από κοντά, πιο κοντά δεν γίνεται. Αλλά τι να πούνε 2 κουβέντες για όσα έχουν υποθεί, γραφτεί ή τέλος πάντων σκεφτεί ο καθένας από την πλευρά μας ή και από εσάς που μπορεί από μακριά να παρακολουθείτε τις ζωές άλλων ανθρώπων που φαίνονται. Λοιπόν, για να έρθει λοιπόν μέσα ο Πέτρος Κωστόπουλος. Νιώθουμε το ίδιο. Εγώ συγκινούμε πάντα. Και εγώ συγκινούμε. Και εγώ συγκινούμε. Πιάνεις το παγωμένο χέρι μου. Γιατί είναι παγωμένο, μωρό μου? Γιατί είναι παγωμένο. Γιατί είναι παγωμένο, γιατί γενικά όταν νιώθω αμηχανία ή νιώθω μια ταραχή ή γενικώς με απασχολούν πράγματα, τα άκρα μου παγώνουν. Δηλαδή και πόδια και χέρια. Οι υπόλοιποι μπορεί να βράζουν, να με πιάσει, αλλά άστα τώρα, παγωμένη είμαι σου λέω, θα σου πω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Εδώ είμαι μόνο ζεστή. Εγώ έχω ζεσταθεί. Το ανάποδο. Και εσύ είναι το άντρας γυναίκα. Εσύ πάγωσες, εγώ έχω βράσει τώρα και πρέπει να συνέλθω λιγάκι, διότι ο καθένας θα πίστευε ότι σήμερα εδώ είμαστε για λόγους τηλεοπτικό νούμερα. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ εδώ είμαι. Άμα ήταν γιατί με σένα κάποια στιγμή. Θα τα λέγαμε και άλλες χρονιές. Γιατί κάποια δεν στιγμή το πρέπει να λύσουμε του λογαριασμού μας. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, δεν θα την λύσουμε δημόσια. Πλάκα κάνω. Αλίμονο ποτέ. Και... Πλάκα κάνω. Γιατί έχουμε να λύσουμε τίποτα? Δηλαδή μου λες ότι εμείς οι δύο δεν μιλάμε 7,5 χρόνια έτσι γιατί ξέχασες ότι υπάρχω και ξέχασα ότι υπάρχεις? Είναι ποτέ δυνατόν? Ξέρεις τι πιστεύω, ότι πολλές φορές στη ζωή τα πράγματα λένε αλλάζουν όχι γιατί κάποιον άνθρωπο τον έχεις απ' έξω. Ας πούμε, υπάρχουν φίλοι με τους οποίους μεγάλωσα, με τους οποίους ήμουν μαζί, με τους οποίους έζησα τα χρόνια με αυτούς που δεν τους ξεχάσω ποτέ. Και λόγω καταστάσεων βρεθήκαμε μακριά. Πάντα ένα διαζύγιο στο δικό μου, στο δικό σου. Για αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε πέσει στη λέλαπα των διαζυγίων. Έδωσε εσύ το έναυσμα πριν από μερικά χρόνια, εσύ με το χωρίσατε και μετά διαζύγια βλέπω. Διαζύγια συνέβαιναν. Από εκεί και μετά άρχισαμε να τα βλέπουμε πιο έντονα να βγαίνουν μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παρέα που δεν έχει καμία σχέση με showbiz ανδρών, οι οποίοι μέσα στη φετινή χρονιά 4 τουλάχιστον ή 5 χωρίσανε. Χθες το βράδυ ήμουνα με 5 χωρισμένους. 40 something ήταν όλοι τους. Είναι σαν να έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στο θέμα γάμου. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες, πάνω στους φίλους σου που προσφάτως χώρισαν. Πάλι το βλέπεις, μπορείς να το δεις μάλλον απ' έξω ένα διαζύγιο δύο ανθρώπων που χωρίζουν πια. Ή πάλι, ανεξαιρέτως τι οδηγεί εκεί που για μένα πάντα και οι δύο πλευρές βοηθούν στο να φτάσει στο πρόβλημα. Εννοείται, που γίνεται πια. Πάντα φταίει αυτή και η μάνα της. Και είναι και οι δύο. Δεν έχει αλλάξει, μα έτσι. Έχει πλάκα. Δηλαδή, πάντα αυτά είναι δύο. Έχει ζήσει τόσες καινούργιες εμπειρίες στη ζωή σου τα τελευταία χρόνια. Εξακολουθείς να σκέφτεσαι όπως σκεφτόσουν πάντα στη ζωή. Όχι, άκουσε με.